Λοιπόν, καλημέρα. Και όπως σας είπαμε, πάμε να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε με τον συνάδελφό μας και διευθύνοντα σύμβουλο στην εφημερίδα Τα Νέα. Το... Σύμβουλο έκδοσης. Τι είπα, διευθύνοντα σύμβουλο. Τον έκανε σύμβουλο. Καλά. Γιώργο, καλημέρα. Γιώργος Παπαχρήστος. Καλημέρα και στους δυο σας. Ευχαριστώ για τη συμπαράσταση. Τα άκουσα λίγο τα σχόλια. Μα δεν μπορούσε, συγγνώμη, δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά. Ο δημοσιογράφος, ό,τι και αν γράφει, ό,τι και αν υπάρχει πολύ περισσότερο αν έχει δίκιο, έτσι δεν μπορεί κάποιος να τον βρει στον δρόμο και να τον δέρνει. Αλλά τι ανόητα πράγματα. Ναι. Βασίλη, κοίτα, αυτό που έγινε προχθές το βράδυ είναι ένα σύμπτωμα της κοινωνίας στην οποία πια βρισκόμαστε. Ένας τύπος μπαίνει με δύο στο γήπεδο, έτσι, με δύο οπλισμένους. Μπράβους. Επιτρέπεται αυτό να μπαίνει κάποιο στο γήπεδο με όπλα? Φυσικά όχι, μόνο αν είναι αστυνομικός. Έχει συμβεί ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα. Το κρατούμε λοιπόν αυτό. Ναι, βέβαια. Το κρατάμε. Έχει συμβεί ό,τι έχει συμβεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και ό,τι έχει συμβεί με το Σαββίδι στην Τούμπα παλαιότερα που μπήκε με το όπλο στο γήπεδο. Μπράβο. Πριν από ένα μήνα, πόσο έγινε με το παιδάκι αυτό το Μιχάλη. Λοιπόν. Και εμφανίζεται ο τύπος αυτός να δει τον Μπράγκα Παναθηναϊκό με δύο μπράβους. Έχω να πω βέβαια ότι οι μπράβοι μάλλον το συγκράτησαν παρά μετήχαν στην επίθεση. Αυτό δεν λέει τίποτα. Όταν φωνάζει στον μπράβο πυροβόλησέ τον, σκότωσέ τον, τράβα τον πιστούμι και σκότωσέ τον. Γιώργο, αυτό συγγνώμη. Συγγνώμη που σε. Ναι, έχουν περάσει και δύο μέρες, μία μισή μέρα και εσύ το έζησες αυτό. Και άμα το έχεις ζήσει, είναι πολύ διαφορετικά από εμάς που το ακούμε. Αλλά επειδή αυτό έγινε. Δηλαδή δεν ήρθε, δεν σου μίλησε, δεν σε ειδοποίησε, δεν έγινε ένας διάλογος. Τίποτα. Ξαφνικά έρχεται και σε χτύπησε, έτσι. Καθόλου. Μιλούσα. Ήταν στο ημίχρονο και ανέβηκα στο. Καθόμουν στο μέσο περίπου τη κερκίδα. Ναι, ναι. Κατευθύνθηκα προς το Κηλικείο. Ναι. Να δω ένα φίλο μου, μάλιστα ο οποίος καθόταν λίγο πιο πέρα. Και την ώρα που πήγαινα στο Κηλικείο, πέφτω πάνω στο Θανάση Τσεκούρα. Ναι. Τον ξέρετε και οι δύο. Ναι, 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 το συνέβη. Ωραία. Σταματάμε και αρχίζουμε και συζητάμε του ΣΥΡΙΖΑ, διότι το site που διευθύνει ο Θανάσης είναι φύλλα προσκείμενο το ΣΥΡΙΖΑ. Και αρχίζουμε και συζητάμε περί ΣΥΡΙΖΑ. Και ξαφνικά εκεί που κουβεντιάζουμε. Δέχομαι μια γροθιά στο πρόσωπο και δεν καταλαβαίνω ότι είναι, όταν λέμε γροθιά μιλάμε, είναι τεράστια δύναμη και δεν καταλαβαίνω τι είναι, αν έχει πέσει κάτι από τον ταβάνι, δεν τον έχω δει, έχει πει ύπουλα πίσω από πίσω, δεν τον έχω δει, δεν έχω. Θα μου πεις αν τον έβλεπες θα έκανες κάτι, δεν θα έκανα κάτι, γιατί πού να προφυλάσω, δεν ξέρω τι θα έκανα. Και εχνιδιάζομαι τόσο. Λέω, τι είναι αυτό. Τι κάνεις, τι θες. Τον αναγνώρισες, αναγνώρισε ότι ήταν εφοπλιστής, ο Γιάννης Καραγιώλης. Το ξέρω βέβαια ότι είναι ο Καραγιώλης. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, και αρχίζει λοιπόν ένα αδιανόητο υβρολόγιο το οποίο δείχνει έναν άνθρωπο που είσαι σε αμόκ. Και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι σε αμόκ. Λέει για την οικογένειά μου, για τη γυναίκα μου, για το σπίτι μου, για τη μάνα μου, δεν μπορεί να φανταστείτε ό,τι περνάει το μυαλό σας και μέσα σε όλα αυτά μου απειλές ότι θα σε σκοτώσω, είσαι τελειωμένος. Αυτό να φωνάζεις το μπράβο, πυροβόλησε τον ΕΡΕ και το αποκορύφωμα είναι ότι έχω αρχίσει και έχω μοραγό τέλος πάντων από το χτύπημα και όπως με γυρίζω για να πάω προς τον μπάνιο να του γηπέδου για να πληθώ, ας πούμε, τρέχαν τα αίματα, χτυπάει πίσω αυτό στο κεφάλι και ευτυχώς είμαι σκυμμένος. Έσκυβα για να μην λερωθώ από τα αίματα. Ναι. Εάν είχα το κεφάλι όρθιο, μπορεί να μην μιλούσαμε τώρα. Γιατί με τύψε, όπως περιγράφει και η έκθεση του ιατροδικαστή, ναι, στο ηνιακό οστό, το πίσω μέρος του κεφαλιού, το οποίο μπορεί να σε αφήσει τον τόπο, κανονικά δηλαδή. Εσύ τώρα, Γιώργο, πώς έφυγε έτσι μέσα και δεν συνελήφθη?
Διότι αυτό είναι ένα τραμπούκο σήμερα, εσύ, Βασίλη. Όχι, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει δύναμη μέσα, δεν υπάρχει αστυνομία. Υπάρχει αστυνομία. Πες και εσύ, γιατί πώς είναι δυνατόν να φύγει. Ναι. Μετά από αυτό. Αυτό είναι, πραγματικά είναι και αυτό αδιανόητο, έτσι. Ναι. Το να φεύγει. Σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί φαντάζομαι το επεισόδιο το κατάλαβε όλη η εξέδρα το οποίο γινόταν εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Εδώ στα γήπεδα δύο άνθρωποι τσακώνονται μεταξύ τους φραστικά και το καταλαβαίνουν όλοι και σηκώνουν το όρθιο. Όλοι και κοιτάνε. Και σηκώνουν όλοι και κοιτάνε. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν. Και ο άνθρωπος αυτός, ακόμη πιο ενδεικτικό της τρασιδηλίας του, κρύβεται ήδη από τη νύχτα προχθές, διότι προφανώς. Ξέρει. Υπάρχουν και μάρτυρες. Αυτόφορο, ε. Και εκεί οι κάμερες έχει, μάρτυρες έχει, τα πάντα έχει. Δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι τα πάντα, υπάρχουν εκεί. Είχες κάποιο παρελθόν, θέλω να πω, επειδή μου είχες το παρελθόν για κάποιο λόγο, από τον ίδιο, κάποια απειλή ή κάποια. Δεν ξέρω. Όπως συμβαίνει, καμιά φορά σε παίρνει κάποιο σου πει, γιατί το γράψε αυτό. Δεν σου έχει τύχει. Μία φορά χίλια σου έχει τύχει και εσένα και σε όλους μας. Ή τι είναι αυτό. Όχι. Όχι. Μάλιστα. Ερώτηση και, τώρα. Και εδώ είναι το τραγικό, ότι εγώ δεν έγραψα για αυτόν τίποτε περισσότερο από ό,τι έχει γραφτεί στον ελληνικό τύπο σχετικά με τα ρώσικα λεφτά, με τα οποία έγινε απόκειται να στηθεί ένα δίκτυο σταθμών στην περιφέρεια, το οποίο θα στήριζε το ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα άλλο δεν έγραψα. Είναι τα λεφτά αυτά ενός Ρώσου ολιγάρχη. Οι αμερικανικές αρχές έχουν πιστοποιήσει ότι πρόκειται για 10 εκατομμύρια δολάρια τα οποία δόθηκαν για να στηθεί το δίκτυο. Ναι. Και έχει ζητηθεί εδώ και 2 χρόνια περίπου αίτημα δικαστικής συνδρομής από τις αμερικανικές αρχές και ακόμα αυτό το αίτημα ποιος ξέρει που είναι χαμένο. Έψαξα να το βρω χθες. Δεν υπάρχει. Σε άκουγα χθες να λέγες ότι κάπου είναι καταχρονιωμένο από κάποιος του προηγούμενου Μαξίμου, εννοώντας της προηγούμενης τετραετίας Μητσοτάκη. Ποιον εννοούσες, Γιώργο? Καλά, θα το έλεγες να μου λες, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι, το ερώτημα είναι τι κάνει νιάμια στα κραμμύδια, γιατί αυτός ο τύπος είχε διάφορες φιλίες. Λοιπόν, και το ερώτημα είναι το εξής. Ωραία, εγώ να δεχτώ ότι κάποιος βοήθησε να καταχωνιαστεί σε ένα ερμάριο το αίτημα δικαστικής συνδρομής. Επαναλαμβάνω, των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι ούτε της Γουινέας Μπισάου, ούτε της Λιβερίας, ούτε της Δημοκρατίας του Τσάντ. Ναι, ναι, είναι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Και παρόλα αυτά καταχωνιάστηκε. Τώρα δεν πρέπει να υλοποιηθεί μετά από αυτό που δείχνει το ποιόν του ανδρός. Ναι. Ναι, και τελειώνει και ταυτόφορο σήμερα νομίζω και λογικά ναι. Θα τον βρουν ναι, και θα τον θα παρουσιαστεί εν πάση περιπτώσει. Τελειώνει το αυτόφορο. Υποτίθεται ότι τον έψαξαν να τον βρουν, αλλά φαίνεται δεν τον έψαξαν πολύ καλά. Ναι. Τι να πω πραγματικά. Εγώ Γιώργο να το γενικεύσουμε και λίγο και να επανέλθουμε. Βλέπω και σωστά σήμερα σημειώνονται στα νέα. Απειλή στον Λευτέρη Χαραλαμπόπουλο το NGR. Επίθεση στον Κώστα Βαξεβάνη και επίθεση σε σένα. Τι γίνεται? Εδώ μπαίνει, Βασίλη, ένα γενικότερο ζήτημα. Κάποιοι νομίζουν, γιατί αυτό βολεύει και την πολιτική και τους πολιτικούς, ότι αν απαξιώνεται ο τύπος, αν αφήνεται προστάτητος από αυτές τις επιθέσεις, θα είναι προς όφελός τους. Δεν είναι προς όφελός. Ο τύπος έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Αν είναι καλός τύπος ή κακός τύπος, αυτό το κρίνει καθημερινά ο ακροατής, ο τηλεθεατής, ο αναγνώστης. Και αν οι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά αυτή είναι καλοί ή κακοί, και αυτό πάλι το κρίνουν. Εκείνοι που τους βλέπουν, τους ακούν, τους διαβάζουν. Αλλά η κυβέρνηση οφείλει να τους προστατεύσει να κάνουν αυτό που κάνουν. Η ελευθερία του τύπου είναι δημοκρατία. Και αν η δημοκρατία δέχεται τέτοια πλήγματα, δεν εννοώ τον εαυτό μου. Βγάζω τον εαυτό μου εκτός. Αλλά όλα αυτά όμως, του Βαξεβάνη, του Χαραλαμπόπουλου, των αθλητικών συντακτών, εκείνων, του άλλου, αυτά όλα είναι μικρά λιθαράκια που δημιουργούν ένα τεράστιο γκολφ, ο οποίος θα συντρίψει τον τύπο στην Ελλάδα.
Και δεν πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει οι δημοσιογράφοι, η κοινωνία να το προστατεύσουν. Είναι θέμα δημοκρατίας πια. Δεν μπορεί ο καθένας που θεωρεί ότι ενοχλείται, δεν του αρέσει, δεν από κάτι, να λειτουργεί σαν τραμπούκος. Γιατί γνωρίζει ότι στο τέλος θα μείνει ανεξέλεκτο. Ξέρεις, αυτό είναι το εντυπωσιακό πάντως, ότι εδώ δεν μιλάμε, ξέρεις, για μια επίθεση, ξέρεις, περιμένουν κάποιον, του τη στείλουν ένα βράδυ, ένα αυτό σε κάποιο απόμερο σημείο να τον πιάσει. Εδώ μιλάμε για επίθεση μπροστά σε εκατοντάδες ανθρώπους. Και μετά έφυγε σαν κύριος. Αυτή είναι η θέση. Και μετά έφυγε σαν κύριος. Ναι, αυτό λέω. Αυτό προσπαθώ να περιγράψω. Το μέγεθος της θρασίτας. Και στις τρεις περιπτώσεις. Πέρα της θρασιδηλίας και της ανανδρίας, θα πω εγώ. Διότι όταν πας και χτυπάς έναν άνθρωπο, έτσι απροειδοποιείται. Όχι πως προειδοποιημένα μπορείς, αλλά έτσι όπως το κάνεις κιόλας, με τον τρόπο που το κάνεις, είσαι και θρασίδηλος και άνανδρος. Ανθρωπάκι, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Υπάρχει ένα τραμπούκο. Και στις τρεις περιπτώσεις όμως, Γιώργο, που αναφέραμε πριν. Στη δική σου, στο Βαξεβάνη, στο Χαραλαμπόπουλο, δεν είχαμε καμία επίπτωση. Σαν να μην τρέχει πολύ καμία. Ακριβώς αυτό. Θέλω να πω, λέμε, αλλά στην πράξη δεν είχαμε απολύτως τίποτα. Αυτό λέω, Βασίλη μου, ότι δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Η πολιτεία οφείλει να κόψει το χέρι του κάθε αλήτη, του κάθε τραμπούκου, που επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει την ελευθερία της γνώμης. Mm. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Εάν εγώ έχω χρησιμοποιήσει χίο όρους για να περιγράψω την υπόθεση με τα ρώσικα λεφτά του Καραγιώργη, αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να λυθεί με τη δικαιοσύνη ή με όποιον άλλο τρόπο υπάρχει, με μια έγγραφη διαμαρτυρία του αυτού ή όποιου τρίτου. Αλλά δεν γίνεται να μεταβληθούμε σε ζούγκλα, να χειροδικεί ο τύπος αυτός, γιατί θεώρησε ότι η μία λέξη είναι βαρύτερη από μια άλλη. Η ουσία του θέματος είναι αυτή που είναι. Είναι αλήθεια. Είναι ρεπορτάζ που ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον αφορούσε. Είναι. Ποιο είναι το ζήτημα? Είναι ότι ο τύπος, ο συγκεκριμένος, θεωρεί πως μπορεί, γιατί δεν τον αγγίζει τίποτα, γιατί έχει λεφτά, γιατί μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει ότι μπορεί να κάνει μέσα από εκεί του κυκλώματα, να σηκώνει χέρι. Πρέπει κάποιος να το κόψει. Και αυτός που μπορεί να το κόψει είναι η πολιτεία, η κυβέρνηση. Σήκωσε χέρι, θα στο κόψω εκεί, επιτόπου. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα δεν νομίζω. Συγγνώμη για την οργή. Συγγνώμη, Γιώργο, τι είναι αυτό που λες τώρα? Είναι και δική μας η οργή. Μην το κουβεντιάσεις τώρα. Τι είναι αυτό που λες τώρα? Δηλαδή, έχουμε φτάσει να συζητάμε τα πολίτες αυτονόητα. Δηλαδή, αν δεν. Ειδικά και στις τρεις περιπτώσεις που αναφέρθηκε τώρα ο Βασίλης, αλλά και ειδικά σε αυτήν την οποία είναι μπροστά στα μάτια τόσων ανθρώπων. Έτσι. Ναι. Δηλαδή. Αύριο θα γίνει και κάτι χειρότερο, καταλαβες. Όταν άλλος λέει σκότωσέ τον, επειδή μας είπε ότι οι δύο συνοδοί του, οι μπράβοι του συνοδοί του, εν πάση περιπτώσει, τον κρατούσαν λέει, λίγο πολύ. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή, ναι. Σκέψου να υπάρχει ένα συνοδός που του πει σκότωσέ τον και ο άλλος να μην έχει το να σκεφτεί ότι εντάξει τώρα φτάνει. Ναι, αλλά να βγάλει το πιστόλι να του ρίξει μια. Κατάλαβες. Το πιστόλι το οποίο σωστά λέει ο Γιώργος μπαίνει μέσα στο γήπεδο σαν να μην τρέχει απολύτως τίποτα και σαν να μην έγινε πριν από δύο εβδομάδες η δολοφονία του Μιχάλη εκεί απ' έξω, λοιπόν. με όσα γίνανε. Και είπαμε ότι θα είναι η αστυνομία, θα κάνει, θα ράνει. Τι να πούμε. Λοιπόν, Γιώργο. Τα θετικά σου πω, τα θετικά και τα πολιτικά δεν μας άρεσε, το ξέρουμε τι. Πες μου στο λόγο, όλοι μαζί στην Ευρώπη. Για πίκρα ήταν. Εγώ προχθές έφαγα δύο. Έφαγα και ένα τρίτο γκολ και δεν ήταν τόσο καμία. Να σου πω, εγώ που είμαι Ολυμπιακός και χαίρομαι, το λέω κάθε φορά που χάνει ο Παναθηναϊκός, θέλω να χάνει. Θέλω να σου πω ότι φέτος έχει καλύτερη ομάδα και πιθανόν είναι καλύτερη και από την ΑΕΚ. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια
ο Παναθηναϊκός φτιάχνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Για να είμαστε δίκαιοι σε αυτό. Έτσι. Επαναλαμβάνω, εγώ χάρηκα και που χάρηκα. Και έχει χάρηκα που χάρηκα. Εγώ θα προσθέσω ότι έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα. Εκτός από την καλή ομάδα. Που αν δεν τον είχε, δεν ξέρω αν η ομάδα ήταν τόσο καλή όσο ο τερματοφύλακας. Να το πούμε και αυτό. Έχει και δεύτερο τερματοφύλακα που είναι καλός και είναι στη σκιά. Ναι, ρε, εγώ θα τον ήθελα πρώτο στην ΑΕΚ. Θα τον ήθελα αυτό να μπορούσαμε να τον πάρουμε. Αλλά δεν μπορούμε. Το εξαιτίας του οποίου πρέπει να ξέρεις, αγαπητέ Σωτήρη, ναι. Έγινε καλύτερο ο Μπρινιόλ γιατί αισθάνθηκε την πίεση του Λοντίκη. Ναι. Και γι' αυτό. Και καλύτερο. Γι' αυτό εγώ το Λοντίκη θα τον ήθελα, θα τον είχα αν μπορούσε τερματοφύλακα στην ΑΕΚ βασικό. Είναι τερματοφυλακάρα, αλλά δεν παίζει τώρα. Και είναι κρίμα να μην παίζει κιόλας εδώ που τα λέμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα. Μία μόνο τα πολιτικά και τα αθλητικά. Κασελάκη. Στην επόμενη, επόμενη συνεδρίαση. Είμαι με Κασελάκη, πρέπει να σου πω. Θέλω να το δηλώσω αυτό. Στηρίζεις. Στηρίζεις. Στηρίζω ανεπιφύλακτα. Στηρίζεις, ε. Ο Κασελάκης είναι το ελληνικό όνειρο. Ναι. Το στηρίζεις δηλαδή για υποψήφιο πρωθυπουργό. Για πάρτε θέση του Μητσοτάκη, γιατί είναι καλύτερος, μιλάει καλύτερα αγγλικά. Μιλάει καλύτερα τα ελληνικά, πρέπει να βελτιώσει η Βασίλη, γιατί έχει κάτι θείες που όπως τα Γιάννενα, αγγλικά δεν ξέρουν. Ναι, αλλά μένουν έκπληκτοι, έτσι, αυτό. Δηλαδή, πρέπει να βελτιώσει τα ελληνικά, πρέπει να κάνει ταχύρυθμα να βελτιώσει τα ελληνικά, γιατί και στο κολέγιο που ήταν δεν ήταν και πολύ καλός από ό,τι πληροφορούμε. Μόνο Γιώργο, μια διόρθωση, επειδή στο ΑΕΔΙΣ που διευθύνει ο Θανάσης Τσεκούρας, εγώ είμαι σύμβουλος έκδοσης πριν έρθει ο Θανάσης Τσεκούρας, θέλω να σου πω ότι είναι στον προοδευτικό χώρο, αλλά δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτό. Συγγνώμη. Ναι, για να βάζουμε για τα πράγματα, δεν θες. Ναι, δεν. Λοιπόν. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Γιώργος Παπαχρήστος. Να είσαι καλά.